Οι σημερινέ ανακοινώσει του κυβερνητικού εκπροσώπου αποδεικνύουν για μια ακόμη φορά ότι η κυβέρνηση ούτε θέλει ούτε μπορεί να αντιμετωπίσει την οπαδική βία. Τη δολοφονική συμπεριφορά εγκληματικών οργανώσεων και τη θλιβερή ανοχή μια ελάχιστη οπαδική μειοψηφία δεν θα την πληρώσουν ούτε οι αθλητέ, ούτε οι φίλαθλοι, ούτε οι πολίτε και η πολιτεία. Μόνο που αυτό το ακούμε ξανά και ξανά από κυβερνητικά χείλη, μετά από κάθε τραγικό περιστατικό δολοφονική οπαδική βία που συμβαίνει επί των ημερών της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας. Και δυστυχώς τα περιστατικά αυτά είναι πολλά. Το Φεβρουάριο του 2022, λίγες μέρες μετά από τη δολοφονία του Άλκη Καμπανού στη Θεσσαλονίκη, δήλωνε ο Πρωθυπουργό. Εάν δεν λύσουμε το θέμα της βίας τώρα, ναι. δεν θα το λύσουμε ποτέ. Πώς. Θα σας πω πώς. Καταρχάς, βλέπετε ότι μιλάμε λίγο και πιστεύω ότι κάνουμε αρκετά. Μέσα σε αυτή την τραγωδία, ναι. ας είναι αυτό ευκαιρία να κάνουμε επιτέλους αυτό που περιμένει όλη η ελληνική κοινωνία. Για μια ακόμη φορά, η κυβέρνηση προχωρούσε στην ανακοίνωση δέσμης μέτρων. Ενάμιση χρόνο μετά, τον Αύγουστο του 2023, Κροάτες Χούλιγκαν διέσχιζαν ανενόχλητη τη μισή χώρα, με προορισμό τη Νέα Φιλαδέλφια. Νεκρός, ακόμη ένας νέος άνθρωπος, ο Μιχάλης Κατσουρίς. Ο Πρωθυπουργό μετά τη συνάντησή του με τον πρόεδρο της ΣΟΕΦΑ, ανακοινώνει τα ίδια μέτρα για τη βία στο ποδόσφαιρο και δηλώνει για μια ακόμη φορά πόσο αποφασισμένος είναι. Φαινόμενα αδράνειας δεν θα γίνουν ανοιχτά. Θεσμεύομαι ότι δεν θα διονύσουμε παθογένειες, αλλά θα τις διαλύσουμε. Για να είμαστε δίκαιοι, συζητάμε για τη βία στο ποδόσφαιρο. Εδώ και πάρα πολλέ δεκαετίε, πάρα πολλέ πρωτοβουλίε στο παρελθόν έχουν ληφθεί. Η διαφορά ποια είναι, η διαφορά είναι ότι ο Κυριακό Μητσοτάκη αυτά τα οποία λέει, τα κάνει πράξη. Όπω αποδεικνύεται, η κυβέρνηση δεν έχει κάνει απολύτω τίποτα στην πράξη. Λόγια και μόνο λόγια. Το περασμένο Σάββατο, μετά την επίσκεψή του στον βαριά τραυματισμένο αστυνομικό, ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης πρότεινε την άμεση εφαρμογή τεσσάρων μέτρων. Η κυβέρνηση φαίνεται να τα υιοθετεί. Το μεγάλο όμως ερώτημα είναι αν πράγματι θέλει και μπορεί να τα εφαρμόσει.